Όταν πριν από μία εβδομάδα το πράγμα είχε παγώσει, εσύ είχες πει ότι ο κύριος Κικίλιας παραμένει μέχρι ότου απομακρυνθεί, ερμηνεύοντας με αυτόν τον τρόπο την κυβερνητική ρίση ότι παραμένει μέχρι νεοτέρας. Αυτό το νεοτέρας λοιπόν μία εβδομάδα δίρκησε. Δίρκησε μία εβδομάδα, είναι ακριβώς την επομένη της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, στο οποίο ενσωματώθηκε και τροπολογία του Πασόκ για την ανεργία. Και ο κύριος Κικίλιας είναι πλέον παρελθόν για τον ΟΑΕΔ. Και αυτό γιατί δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι είχε πολλαπλά προβλήματα συνεργασίας με τον πολιτικό του προϊστάμενο, τον Υπουργό Εργασίας, αλλά κυρίως γιατί φαίνεται ότι και από το Μέγαρο Μαξίμου τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιούσε τη θέση του στον ΟΑΕΔ για να ασκήσει προσωπική πολιτική στον τομέα της απασχόλησης. Η πρώτη απόπειρα να απομακρυνθεί ο κύριος Κικίλιας, όπως πολύ καλά θύμισε Σόλγα, έγινε πριν από μία εβδομάδα. Τότε, με διαρροές, τόσο το Πασόκ όσο και η Δημοκρατική Αριστερά φάνηκε πως βρέθηκαν σε απόλυτη διάσταση με τον Υπουργό Εργασίας και το Μέγαρο Μαξίμου και ζήτησαν την παραμονή του κυρίου Κικίλια. Έλεγαν μάλιστα ότι ο κύριος Κικίλιας παραμένει εκεί και η κυβέρνηση θέλει να τον διώξει, γιατί του ζητά να τοποθετήσει γαλάζιους διευθυντές σε πόστα που ο κύριος Κικίλιας αρνείται. Τελικά όμως σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης, επικοινώνησε με τον κύριο Κουβέλη και με τον κύριο Ευενιζέλο, τους ενημέρωσε, όπως λένε οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, για την επιλογή να αντικατασταθεί ο κύριος Κικίλιας με τον κύριο Θόδωρο Αμπατζόγλου, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου των Φαρμακοποιών και το πρόσωπο αυτό προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση και ο κύριος Κικίλιας αποτελεί πλέον παρελθόν. Έγινε κάποια συζήτηση περί ανασχηματισμού? Ναι, γιατί το τηλεφώνημα αυτό, όπως πολύ σωστά λες, είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί συζήτηση. Λοιπόν, επισήμως το Μαξίμου λέει ότι συζήτηση για ανασχηματισμό ανάμεσα στον κύριο Σταμάτη, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη δεν έγινε. Και αυτό γιατί, αν γίνει μια τέτοια συζήτηση, θα την κάνει ο Πρωθυπουργός με τους δύο αρχηγούς που στηρίζουν την κυβέρνηση. Πάντως, κουβέντα εγώ ακούω ότι έγινε και για τον ανασχηματισμό, αλλά και για το χρόνο του ανασχηματισμού. Πάμε για να το ακούσει εσύ, νομίζω πως έχει μια αξία. Και πρέπει να το πω ότι αυτό που θέλω να θυμίσω μόνο από σημαντική κυβερνητική πηγή είναι ότι ο ανασχηματισμός θα αρχίσει την ημέρα που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της απομάκρυνσης των 2.000 υπαλλήλων, που θα κλείσει το πρώτο κύμα των απολύσεων. Γιατί θα φύγουν υπουργοί ως επίορκοι? Όχι, αλλά θα φύγουν υπάλληλοι και οι υπάλληλοι είναι απαραίτητο να φύγουν. Είναι από το περίφημο ορόσημο του Μαΐου αυτό, μάλιστα, το οποίο δεν είχαμε εκπληρώσει. Τελικά δεν κατάλαβα, ο Κικίλιας γιατί έφυγε όμως? Και από τότε και μετά. Γιατί προφανώς είχε ένα τεράστιο θέμα συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας και με το Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την δημοσκόπηση και να δούμε τις κάρτες. Είναι η δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία Άλκο για λογαριασμό του Newsit, του newsit.gr, και είναι η πρώτη δημοσκόπηση, και αυτό ίσως είναι και το μεγάλο ενδιαφέρον της, η οποία μετράει τα δύο κόμματα που πολύ πρόσφατα ενεφανίστησαν με τη μορφή αναγγελίας ακόμα και όχι σχηματισμού στο πολιτικό σκηνικό. Μετράει λοιπόν το κόμμα Λοβέρδου και το κόμμα Αλαβάνου. Θα δείτε ότι είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία με 20,5 και πολύ κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ με 19,9. Μικρές διαφορές από την προηγούμενη έρευνα. Και θα δείτε επίσης ότι έχουμε το ΠΑΣΟΚ πιο χαμηλά. Λείπει εδώ η κάρτα, λείπουν τα συγκριτικά στοιχεία με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Ήταν 6,5 το ΠΑΣΟΚ, είναι στο 5,5. 5% για τους ανεξάρτητους Έλληνες. 9,3 από 9,2 η Χρυσή Αυγή. Πεσμένη η Δημάρ στο 3,7. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,9. Και πάμε τώρα στα παρακάτω. Το κόμμα του κυρίου Λοβέρδου εμφανίζεται στο 2%. Το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, διότι μιλούμε για μια αναγγελία κόμματος. Είναι ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Αϊδόνης. Δεν υπάρχουν ούτε πανελλαδικές δομές, ούτε στοιχεία, ας πούμε, κομματικού οργανισμού, κομματικού φορέα. Υπάρχει μια αναγγελία, ούτε καν σαφές πρόγραμμα δεν έχουμε. Και από κοντά, αυτό που λέμε δεύτερη ευκαιρία, το κόμμα του κυρίου Αλαβάνου είναι στο 1,4%. Το ίδιο και εδώ. Ούτε κάποιος φορέας, ούτε τίποτα, πέραν μιας πιο καθαρής θέσης εδώ από την πλευρά Αλαβάνου, που θέτει στο τραπέζι το ζήτημα δραχμή. Να δούμε τώρα την επόμενη κάρτα. Γιατί εδώ μιλούμε πια, όπως μέτρησε η εταιρεία Άλκο για το Newsit, την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Τι θα σήμαινε δηλαδή αν είχαμε εκλογές? Είναι 23,3 η Νέα Δημοκρατία, 22,6 ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,3 το ΠΑΣΟΚ, 5,7 οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 10,6 η Χρυσή Αυγή, 4,2 η Δημάρ, 5,6 το ΚΚΕ, 2,4
Λοβέρδος, 1,7 Λαβάνος. Ο κύριος Αλαβάνος. Και δείτε εδώ τώρα πως αυτό το πράγμα, γιατί έχει και άλλα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, αρχίζει λίγο να αλλάζει τα δεδομένα. Για παράδειγμα, αρχίζει να πέφτει στο τραπέζι η ιδέα ότι αν το κόμμα Αλαβάνου πάρει, ας πούμε, το δρόμο του, είναι πιθανό να στερήσει, αν είμαστε σε τέτοιο σκορ, ακόμα και την πρωτιά από το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο ναυτικοί, ο καπετάνιος και ένας ακόμη αξιωματικός του πληρώματος, ανασύρθηκαν νεκροί από τον τόπο του ναυαγίου. Αγνοούνται άλλα 8 μέλη του πληρώματος του Πύρη Ρέις, που εμβολίστηκε τα ξημερώματα από το φορτηγό πλοίο Consouth στο Νότιο Ιόνιο. Είμαστε συγκλονισμένοι από το πρωτοφανές θέμα που έγινε στην περιοχή μας. Τα φορτηγά πλοία συγκρούστηκαν 78 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των ακτών της Μεθόνης. Το Consouth φέρεται να εμβόλυσε το Πύρη Ρέις, πιθανότατα στο ύψος του μηχανοστασίου. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί ταχεία εισρωή υδάτων και να βυθιστεί σε χρόνο ρεκόρ παρά τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Πρόκειται για ένα, σύμφωνα στις πληροφορίες, ανθρώπινο λάθος. Και αυτό, από ό,τι μου ενημερώνουν, φαίνεται από τις ειδικότητες των αγνοούμενων. Δηλαδή, πλήρχος δεν ήταν στη γέφυρα τη στιγμή της σύγκρουσης. Δύο τέτοια πλοία στη συγκεκριμένη περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρουστούν. Μάλλον είχαν αφήσει την πλοήγηση στους αυτόματους. Η σύγκρουση των δύο πλοίων έγινε στις 5:43 λεπτά το πρωί και μόλις σε 7 λεπτά το Πύρη Ρέις βυθίστηκε. Στις 5:53 ενημερώνει το θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που δίνει εντολή για διάσωση. Είμαστε σε μια εγρήγορση, σε μια ετοιμότητα. Αν χρειαστεί και κληθούμε να βοηθήσουμε, να το κάνουμε. Και κανένα πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά. Τα πρώτα πολεμικά αεροσκάφη, ένα C-130 και ένα ελικόπτερο φτάνουν γύρω στις 7 το πρωί και αρχίζουν τις έρευνες μαζί με 4 παραπλέοντα πλοία. Τραγικό αυτό το γεγονός, πρωτοφανές για τα ιστορικά της Μεσσηνίας. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Το Consouth έχει υποστεί μικρές υλικές ζημιές και τα 16 μέλη του πληρώματός του είναι καλά στην υγεία τους, όπως και οι 7 διασωθέντες του Πύρη Ρέις, που είχε ξεκινήσει από την Αλγερία και μετέφερε λίπασμα στην Ουκρανία. Χωρίς φορτίο ταξίδευε το φορτηγό Consouth, που παραμένει στο σημείο του ναυαγίου και συμμετέχει στις έρευνες για τους 8 αγνοωμένους. Το πληρώμά του ήταν εκείνο που ανέσυρε και τις ορούς των δύο ναυτικών. Σύμφωνα με ναυτεργάτες συνδικαλιστές, σε πρόσφατο έλεγχο στο μοιραίο πλοίο είχαν καταγραφεί 15 παρατηρήσεις στα πιστοποιητικά ασφάλειας και ρύπανσης. Νικόλα, από ό,τι φαίνεται, κλιμακώνεται η κατάσταση στη Συρία. Πριν από λίγο, όπως μετέδωσε το Russia Today, δύο πύραυλοι εδάφους αέρους προσπάθησαν να πλήξουν επιβατικό ρωσικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 200 επιβάτες. Οι πιλότοι κατάφεραν να κάνουν κατάλληλους ελιγμούς, να οδηγήσουν μακράν του κινδύνου το αεροσκάφος και να σώσουν τις ζωές των 200 επιβατών, όπως τουλάχιστον μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Interfax, το οποίο λέει ότι παραμένει άγνωστη η πηγή της επίθεσης. Η επίθεση αυτή θεωρείται σκόπιμη, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν οι επιτιθέμενοι γνώριζαν ότι το αεροσκάφος είναι επιβατικό και ότι είναι ρωσικό. Το πολιτικό αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από αιγυπτιακό θέρετρο προς τη Ρωσία. Και βεβαίως δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί όλες οι λεπτομέρειές του και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, Μαρία.